Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Μέχρι να μαζευτούν οι υπόλοιποι θα βάλω ένα βίντεο και μετά μπορούμε να αρχίσουμε την παρουσίαση όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Skyway – это многоуровневое решение, способное преобразить транспортную отрасль и сделать жизнь человека проще и комфортнее. С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами. Ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули Skyway сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура Skyway органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие и надежные дороги, расположенные над поверхностью земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров Skyway станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы Skyway – триггер развития бизнеса и обеспечение устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Καλησπέρα και στους καινούργιους που μπήκανε σήμερα. Για αυτούς που δεν ξέρουν, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία. Μια στιγμή ανοίξει η παρουσίαση. Θα ήθελα, άμα με ακούτε καλά, ελπίζω να ακούγομαι καλά τουλάχιστον από όλους, να μου το γράψετε στα σχόλια. Και ας αρχίσουμε. Δώστε μου ένα λεπτό. Συγγνώμη για τη διακοπή, υπήρχε κάποιο μικρό πρόβλημα.
Ας ξεκινήσουμε. Ελπίζω να ακούγουμε καλά. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από διάφορους περιόδους ονειρευόντουσαν να κατακτήσουν κάποια μέρα τον ουρανό. Έτσι, σιγά σιγά αυτό το όνειρο επιτεύχθηκε όταν οι άνθρωποι έφτιαξαν τα πρώτα αερόστατα, τα πρώτα αεροπλάνα και μπόρεσαν να ταξιδέψουν χρησιμοποιώντας άλλα μέσα εκτός από αυτά που μπορούν να μετακινηθούν πάνω στη γη. Το επόμενο βέβαια βήμα ήταν τα οχήματα, αυτά που κυλούσαν πάνω στις ρόδες, να σηκωθούν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Έτσι, πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος, τον οποίο φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με τη διαφορά των 100 χρόνων. Διότι αυτή η πραγματικότητα που προέλεψε ο καλλιτέχνης είναι η δική μας πραγματικότητα στους δρόμους και σε λιμενικές περιοχές. Τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών είναι η υπερφόρτωση δικτύου μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Και το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι ο άνθρωπος κατασκευάζοντας δρόμους εισβάλλει στη φύση. Και η ίδια η φύση έχει την δική της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντιστέκεται στον άνθρωπο. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, η επιμονή του άνθρωπου δεν έχει όρια και είναι τόσο επιμονός που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε ένας τρόπος για να βγούμε από την κατάσταση αυτή είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επόμενος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπήρχαν προβλήματα με την τοποθέτηση δρόμων σε λάκους, χαράνδες, λίμνες, ποτάμια και δάση. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση υλικών είναι φυσικά προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάπου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ στο εδάφος το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο, το οποίο είναι και η μόνη διαφορά. Αριστερά απεικονίζεται το τελεφερίκ και δεξιά τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Σέρνονται μόνο από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές.
Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδίου των Τεχνολογιών Χορδής σε Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, που μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορτές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε γενικά εδώ και πολύ καιρό. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και τα σύρματα στήριξης τα οποία στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Εδώ, σε αυτή την εικόνα, βλέπουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου διακρίνονται καθαρά οι δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στερηγμάτων και του εδάφους, σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Μπορεί να τα υπομένει όλα. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, τις οποίες μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και σε αυτήν την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Το ερώτημα που συνηθίζουν να κάνουν πολλοί καινούργοι, θα έλεγα πως ήταν πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει το πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου. Η τεχνολογία έχει φυσικά πιο αποδοτικούς κινητήρες και πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη ότι το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου σε μεγάλες ταχύτητες είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει η δύναμη να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Εδώ ας δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Έχουμε το πρώτο, το οποίο έχει χωρητικότητα έως και 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό το μέσο μεταφοράς χρησιμοποιείται κυρίως μέσα στις πόλεις. Και το άλλο, το οποίο παίρνει έως και 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις. Ένα άλλο ερώτημα είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Κάτι απολύτως λίγο, θάλβα, καθώς είναι αρκετά πρωτοπόρο αυτή η ιδέα, οπότε συχνά βλέπουμε τέτοιες ερωτήσεις. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει όλα αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν είναι απαραίτητες αυτές οι ενέργειες. Ας δούμε εδώ τα συγκριτικά χαρακτηριστικά. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως το πλεονέκτημα της μεταφοράς χορδής είναι προφανές.
και το οποίο θα το παρατηρήσουμε και στα επόμενα slides μέσα των διαγραμμάτων που θα σας παρουσιάσω. Σχετικά με τις κεφαλαιούχες δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση και έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Καθώς και στις λειτουργιστικές δαπάνες, με την διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά αυτή είναι στοιχειώδη σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, ενώ η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες σε σύγκριση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό, το Teleferik καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Όπως βλέπετε, ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway, το οποίο έχει τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Στην μεταφορική ικανότητα, μπορείτε να παρατηρήσετε προς την πρώτη θέση την κατέχει και πάλι η Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, μπορείτε να δείτε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και εάν μετρήσετε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ μπορείτε να δείτε τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά που σχετίζεται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσει από κάποιες δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής, έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 2 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Συνολικά, η εταιρεία, η τεχνολογία μεταφοράς χορδής, έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unisky Stream Technologies. Από το 2019, στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, τα οποία είναι εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πρεστικά, καθώς και υψηλής ταχύτητας και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ECA Technopark, ο πρώτος χώρος δοκιμής και επιστοποίησης, καθώς και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ECA Fest γίνονται συγκεντρώνονται χιλιάδες επενδυτές, ώστε να δουν με τα μάτια τους το έργο στο οποίο έχουν ήδη επενδύσει και να ενημερωθούν
σχετικά με το τι συμβαίνει και πώς προχωράει η εξέλιξη της εταιρείας. Τον Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μία άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό. Οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν επίσης έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μία νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Τώρα τελείωσαμε την πρώτη παρουσίαση, θα συνεχίσουμε με τα νέα σχετικά με την εταιρεία. Μια στιγμή να ανοίξω. Το 2020 έγινε διόρθρωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατεχναπάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση για το ποια χώρο θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας που θα φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Και έχουν ξεκινήσει τα έργα για την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουν επίσης σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 2 νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το δεύτερο όχημα είναι το Unibus, το οποίο είναι για συνολικά 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο, το οποίο βασίζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο, προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου, καθώς και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 επίσης φτιάχτηκε το νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και συνολική έκταση των 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή της τεχνολογίας φυσικά. Επίσης, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Σάρτζα. Δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, στο οποίο φοιτούν συνολικά 50.000 φοιτητές
Σύμφωνα με τα λόγια του UNESCO, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύει ειδικούς. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου και οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες θα ξεκινήσουν, έχουν ήδη ξεκινήσει μάλλον, τον Μάρτη. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης. Θα ξεκινήσει μάλλον τη διαδικασία πιστοποίησης τον Μάιο. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Θυμηθείτε ότι η ECODOM έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της UNESCO String Technologies στη Σάρτζα. Το ένα είναι ότι το ECODOM είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, το ECODOM είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει την πράσινη τεχνολογία με την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών επισκέφτηκε τον χώρο και ο Σέιχ Σουλτάν Μπιν Μοάμεθ Αλ Κασίμι, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Αραβικών Εμμυράτων. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών, το The Line, στο πλαίσιο του έργου νομικής πόλης νέων. Σήμερα η κατασκευή 2 βαρέων διαδρομών μήκους 2,5 χιλιόμετρων συνεχίζεται στο κέντρο UNESCO String Technologies. Σύμφωνα με τους διαχειριστές, ο έλεγχος των εμπορευματικών μεταφορών Skyway σε βαριές διαδρομές μπορεί να ξεκινήσουν τον Μάιο. Η εταιρική ταυτότητα και το λογότυπο έχουν αλλάξει στο κτίριο του κεντρικού γραφείου του προγραμματιστή UNESCO String Technologies στο Μίνσκ. Στις 18 Μαρτίου στο αγγλικό γλωσσικό δελτίο τύπου στο Κίζιο, PR Web, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο «Η UNESCO String Technologies έχει αλλάξει την αγορά συστημάτων μεταφορών». Το άρθρο είχε προηγουμένως εμφανιστεί στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας Skyway, προγραμματιστή UNESCO String Technologies, και στη ρώσικη επιχειρηματική έκδοση, εφημερίδα, στην Βιέντομεστή. Η Βιέντομεστή είναι, όπως είπα, μια κορυφαία ρωσική επιχειρηματική έκδοση και δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το γιατί οι τεχνολογίες χορδών μπορούν να αλλάξουν στην αγορά συστημάτων μεταφορών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίες με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, οι σιδηρόδρομοι ή τα τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς του φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Μεταφορά υψηλής ταχύτητας. Εκεί πέρα το κόστος της ενός χιλιόμετρου διαδρομής θα είναι από $5 εκατομμύρια. Σε σύγκριση με την κατασκευή αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, η οποία είναι πολύ πιο ακριβή, διότι κοστίζει
30 εκατομμύρια δολάρια ένα χιλιόμετρο. Συγκριτικά με το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι, το οποίο κόστησε πάνω από 120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, και το monorail του Seattle πάνω από 60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Ενώ το Shonan monorail στην Ιαπωνία πάνω από 180 δολάρια ένα χιλιόμετρο. Εδώ βλέπουμε μία σύγκριση με την τεχνολογία της Skyway και το monorail. Στο πρώτο συγκρίνει την απόσταση διαδρομής, που βλέπετε ότι δεν υπάρχουν όρια στην εταιρεία της Skyway, ενώ στο monorail είναι έως και 50 χιλιόμετρα. Σε σχέση με τη μέγιστη ταχύτητα, μέσα στην πόλη φυσικά, το Skyway φτάνει έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail τα 70. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, τα αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ τα βαγόνια, ενώ στο monorail τα βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Και τέλος, σχετικά με την απόσταση των οχημάτων, δηλαδή όταν θα επιβάσει το Skyway τους επιβάτες, μετά από 20 έως και 30 δευτερόλεπτα, έως και 50 δευτερόλεπτα, το επόμενο της γραμμής θα έρθει για να πάρει τους επόμενους επιβάτες, είναι μόνο έως 20 και 50 δευτερόλεπτα, ενώ στο monorail είναι από 5 λεπτά έως και 20 λεπτά. Και τέλος, στη χωρητικότητα, το Skyway μπορεί να μεταφέρει έως και μισό εκατομμύριο επιβάτες καθημερινά, ενώ το monorail μόνο 137.000 επιβάτες σε σχέση με το Skyway. Στις 3 Μαρτίου, το Sharjah Research and Technology έγινε μία παρουσίαση του έργου μου Hammer.com, το οποίο βοηθά τους τουρίστες να βρουν τρόπους να περάσουν τον ελεύθερο τους χρόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επίσης, στις 14 Μαρτίου κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο κανάλι του YouTube του Sharjah Research and Technology Park, το οποίο έδειχνε τα έργα που βρίσκονται στο πάρκο. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές της Skyway σε όλο τον πλανήτη, από τα ζεστά μέρη, καθώς και στα πιο κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το σύστημα γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Θα προχωρήσουμε τώρα στα πιο πρόσφατα νέα. Τις τελευταίες εβδομάδες δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα για το έργο της Skyway σε διάφορες πλατφόρμες διαδικτύου. Στις 13 Μαρτίου τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης Fabcross για μηχανικούς δημοσίευσαν ένα άρθρο σχετικά με την ανάπτυξη της μεταφοράς χορδής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι το ελαφρύ κομμάτι 400 μέτρων στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Unitsky String Technologies στην Sharjah βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, και το Μάιο του τρέχοντος έτους υπάρχουν σχέδια και προετοιμασία για την δοκιμή της εμπορευματικής γραμμής 2,5 χιλιόμετρων. Επιπλέον, το άρθρο αναφέρει ότι το κομμάτι χορδών μπορεί να διαρκέσει έως και 100 χρόνια με κόστος μικρότερο από αυτό ενός συμβατικού δρόμου. Το άρθρο στο Fabcross βασίζεται στα υλικά της εταιρείας προγραμματιστή Unitsky String Technologies και Sharjah Research and Technology Park.
Ένα νέο το οποίο είναι το πιο πρόσφατο νέο και το πιστεύετε, πιστεύω ότι όλοι περιμένετε, είναι για το καινούργιο σύστημα κουπονιών για την υποστήριξη της Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το έργο Skyway έχει πλέον επιτύχει αρκετά εντυπωσιακά αποτελέσματα που θα ήταν δύσκολο να πιστέψουμε πριν από λίγα χρόνια. Μόνο τους τελευταίους μήνες άρχισαν οι δοκιμές της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η κατασκευή των στηριγμάτων αγκύρωσης για τη γραμμή εμπορευματικών μεταφορών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτά και άλλα επιτεύγματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργή δουλειά, τη δικιά μας, και στη συνεχή υποστήριξη του έργου. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πιο σημαντικά και χαρούμενα γεγονότα μπροστά μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Οι ενέργειές μας σήμερα θα καθορίσουν σε ποιο βαθμό η τεχνολογία Skyway μπορεί να προχωρήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για να πετύχετε αυτό το σκοπό, αυτό το επίτευγμα, είναι πιο σημαντικό ποτέ να διατηρήσετε σταθερή οικονομική υποστήριξη στο έργο. Ως εξ τούτου, η εταιρεία, για να ευχαριστήσει την πολυετή δέσμευσή σας και για να σας προετοιμάσει για ακόμα καλύτερη και μεγαλύτερη απόδοση, στις 12 Απριλίου θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα κουπονιών. Ο Απρίλης δεν επιλέχθηκε τυχαία από την εταιρεία, όπως δηλώνει. Αυτό τον μήνα γιορτάζουμε ταυτόχρονα δύο σημαντικές ημερομηνίες. Η μία είναι στις 12 Απριλίου η ημέρα των κοσμοναύτων και η άλλη είναι η 16 Απριλίου που γιορτάζουμε τα γενέθλια του εφευρέτη της μεταφοράς χορδών του Ανατόλη Γιουνίτσκι. Προς τιμή των γενεθλίων του Ανατόλη Γιουνίτσκι και ως ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που έχετε δώσει στην εταιρεία, όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει εφάπαξ επένδυση ή έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πληρωμή σε οποιαδήποτε δόση από τη στιγμή της εγγραφής στο προσωπικό γραφείο μέχρι τις 12 Απριλίου του 2021, θα λάβετε δύο κουπόνια για διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών σε οποιαδήποτε επενδυτική προσφορά από $1,000. Κάθε ένα από αυτά τα κουπόνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή μιας νέας προσφοράς, για τον εαυτό σας ή μπορεί να το δώσετε σε ένα φίλο στην πρώτη γραμμή. Η εταιρεία, για να δώσει κίνητρο για περαιτέρω εργασία, θεωρεί σημαντικό ότι οι ενεργοί επενδυτές και οι συνεργάτες να βελτιώσουν τις επενδυτικές συνθήκες και γι' αυτό βοηθά το έργο να επιτύχει τους στόχους του. Γι' αυτό από τις 12 Απριλίου κάθε χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει κουπόνια για την επένδυσή του και τον όγκο της δομής των συνεργατών, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για επανεπένδυση με περισσότερες μετοχές ή για την προσέλκυση νέων συνεργατών. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις του νέου συστήματος κουπονιών θα είναι διαθέσιμοι στις 12 Απριλίου. Και αυτά είχα να ανακοινώσω για σήμερα. Έχει τελείωσε η παρουσίασή μας για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Ελπίζω με περισσότερα νέα. Άμα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, θα μπορούσατε να τις γράψετε στο chat και μετά να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την παρουσία σας σήμερα.
Καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.